στη θάλασσα. Και δεν μάλιστα, Γιώργο μου, όσο εξωτερικά. Και μάλιστα, χρήμα. Γιώργο μου, επειδή εσύ συνδεώσουν εκείνη την ώρα, γιατί είχε πάει για μια άλλη εξέλιξη του ρεπορτάζ, ήταν και τα πάνω τις σακούλες που βρέθηκαν τα ρούχα, αλλά δεν είναι ύπνο. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιχείρηση το λιμενικό χθες με δίτες στην παραλία Φώκια, εκεί δηλαδή που βρέθηκε η σωρόλα της αρχής φοιτήτριας. Περίπου μια μισή ώρα στελέχη του λιμενικού σώματος μαζί με δίτες, όπως σας είπα, και πυροσβέστες, πήγαν και έρευνησαν τον θαλάσσιο χώρο εκεί όπου υπέδειξαν οι νεαροί πως πέταξαν, έτσι το ανέφερα χαρακτηριστικά, εκεί όπως πέταξαν τα ρούχα της κοπέλας, το εσώρουχό της, αυτά βρέθηκαν. Δεν βρέθηκε όμως το κινητό τηλέφωνο. Μέσα στις μαύρες σακούλες που βλέπετε στα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει είναι τα ευρήματα από το σημείο των ερευνών. Τα έχουν βάλει μέσα σε ειδικές σακούλες, κάποια άλλα πιστήρια τα οποία εντόπισαν και θα μεταφερθούν και αυτά στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση DNA, μήπως βρεθεί κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως να δίνει περισσότερα στοιχεία για τις έρευνες των αστυνομικών και την εμπλοκή των ατόμων ως προς το ποιος έχει πραγματοποιήσει την επίθεση σε βάρος της. Δεδομένο είναι πως η κοπέλα έχει πεθάνει συνεπία πνιγμού, δηλαδή βρέθηκε νερό στους πνεύμονές της, άρα ήταν ζωντανή όταν έπεσε μέσα στη θάλασσα.